Στην Κύπρο αθώθηκαν όλοι. Στην Ελλάδα κρίθηκαν ένοχοι 4 άνθρωποι. Τα εύσημα στην ελληνική δικαιοσύνη δίνει αρκετός κόσμος μετά τη χθεσινή απόφαση για την υπόθεση της συντριβής του αεροσκάφους της Ήλιος που οδήγησε στο θάνατο 121 ανθρώπους. Τουλάχιστον μη τι άλλο υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Μπορώ να πω είναι πιο δίκαιη, πολύ πιο δίκαιη η απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου. Πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι οπωσδήποτε. Άρα συμφωνείτε με την απόφαση που υπάρχει και στην Αθήνα? Ναι, ναι, να τιμωρηθούν. Έχουν μεγάλη δυναμική. Και αυτό να πούμε αποδεικνύεται, να πούμε ότι στην ελληνική δικαιοσύνη είναι πολύ καλύτερη από την κυπριακή. Η σκέψη των πολιτών στρέφεται στους συγγενείς. Αρκετοί θεωρούν ότι επήλθε δικαίωση, ενώ κάποιοι χρησιμοποιούν σκληρή γλώσσα για την κυπριακή δικαιοσύνη. Κρίμα που είμαστε κράτος. Νομίζω ότι δικαιώθηκαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που περίμεναν τόσο καιρό τη δικαίωση και πιστεύω ότι τόσο καιρό δεν μπορούσαν και όλοι να θρηνήσουν και τους ανθρώπους τους. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη, πάντα μεγάλη γλιτώνουν. Άρα βρεθεί ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο να πιέσει τους ενόχους, γιατί οι άνθρωποι ούτε αυτοκτονήσαν, πήγαν σε ένα αεροπλάνο να πάνε διακοπές. Εκεί προς το κράτος του Θεού επιτρέπονται όλα. Στην Κύπρο εμείς πάντοτε να πούμε οτιδήποτε κάνουμε, να πούμε τους σκεπάζουμε κάτω από το χαλί. Πρέπει να καταδικαστούν για να μπορέσουν τουλάχιστον και εκείνοι να σταθούν οι δικοί τους, να σταθούν μια ικανοποίηση. Νομίζω ότι στην Κύπρο επηρεάστηκε η απόφαση από παράγοντες. Από ποιους παράγοντες? Από παράγοντες που είχαν συμφέροντα, που είχαν μετοχές στην Ήλιος και τα λοιπά. Ελπίζουμε να δικαστούν και τα μέσα. Υπάρχουν και εκείνοι που διατηρούν τις επιφυλάξεις τους για την εξέλιξη με την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Νομίζω ότι τα γεγονότα και τα τεκμήρια και οι καταθέσεις και ξέρω εγώ μπορεί να μην παρουσιάστηκαν όπως πρέπει για να υπάρξει μια καταδικαστική μαρτυρία. Οι νόμοι μες στην Ελλάδα είναι άλλοι, μες στην Κύπρο έχουμε άλλο σύνταγμα, στην Ελλάδα άλλο σύνταγμα. Είναι λίγο περίπλοκη υπόθεση εφόσον δικάζεται σε δύο χώρες. Μπορεί να περιπλέξει πολλά τα πράγματα. Όπως και να έχει, η κοινή γνώμη και κυρίως οι συγγενείς απαιτούν δικαίωση.